πόσο cool μπαμπάς είναι ένας πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος, ο οποίος είναι σήμερα στο Open Weekend, ο κύριος Στέλιος Κρητικός. Καλώς τον να. Ελένη μου. Καλώς όρισες. Επιτέλους θα λέμε από κοντά. Χαίρομαι πολύ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και η αλήθεια είναι, λες επιτέλους, γιατί πρέπει από το περασμένο καλοκαίρι να προσπαθώ να σε έχουμε στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Κάναμε κάτι, κάτι συμβαίνει. Δεν χαίρετε, κύριε. Πώς είστε. Χαίρομαι πολύ. Και η τρούφα. Πώς είσαι, Στέλιο Μασκαλέ και αγαπημένε. Είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς τα προλαβαίνεις όλα, τον ρωτούσα και στο break πριν. Τέσσερα παιδιά. Ναι. Παράσταση η οποία ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή. Υποχρεώσεις. Πώς βγαίνει ο χρόνος μαθηματικά, δηλαδή βγαίνουν. Μαθηματικά δεν βγαίνει. Έχει εφευρετικά το μαθηματικά. Γιατί για τα παιδιά δεν είναι να πει. Τα δύο πες ότι πήραν το δρόμο τους. Ναι. Αλλά ναι. Τα άλλα δύο. Ναι, άλλα δύο πρέπει να είμαστε εκεί. Καλά, σε όλα πρέπει να είμαστε εκεί. Η παρουσία των γονιών πρέπει να είναι πάντα καθηλωτική όλο το 24ωρο, άσχετα αν μπορεί να την κάνουμε να μην φαίνεται. Στέλιο, τι ανακαλύπτεις τώρα που έχουν μπει στη ζωή σου? Η μεγάλη σου κόρη είναι 6, η μικρή είναι 1. Mm-hmm. Δύο κορίτσια, ενώ μεγάλωσες 2 αγόρια. Ναι. Τι ανακαλύπτεις διαφορετικό για τον εαυτό σου, για τις σχέσεις, για τους ανθρώπους, για τα κορίτσια και τα αγόρια? Όσο και αν σου φανεί περίεργο, δεν ανακαλύπτω κάτι διαφορετικό. Με τον ίδιο τρόπο που και με την ίδια αγάπη και με το ίδιο πάθος που μεγάλωνα τα αγόρια μου, με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος και τα ίδια συναισθήματα έχω για τις κόρες μου. Δεν πάβει να είναι παιδιά, τα οποία δίνω όλη μου την αγάπη, όλη μου την ψυχή και θέλω να είμαι δίπλα τους σε όλες τους τις, αν θες, τις χαρές. Εκείνες είναι αγωνίες. Πιο τρυφερές λίγο, δηλαδή τα κορίτσια. Δεν έχω προλάβει να το δω. Δηλαδή, εντάξει, ναι, έχω την κόρη μου, ρε παιδί μου, να σου δω μπαμπάγκα, να σου δώσω ένα φυλάκι. Έχουμε αυτές τις σχέσεις. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα έχω στερηθεί από τα αγόρια μου. Δεν μπορώ να πω ότι τα αγόρια μου δεν είναι. Έχεις άλλες ανησυχίες όμως είναι το θέμα. Γιατί λέμε τώρα, ακόμα και αν ακούει τελείως στερεοτυπικό, είναι όμως. Δηλαδή, άλλη ανησυχία έχει ο μπαμπάς για την κόρη του και άλλη για το γιο του. Είναι στερεοτυπικό, αλλά αληθινό. Ναι, εξακολουθώ να έχω τις αγωνίες μου για τους γιους μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, τώρα που έχουν μεγαλώσει, πάντα κοιμάμαι αγκαλιά με το κινητό για οτιδήποτε, μην τυχόν χρειαστεί για οτιδήποτε. Και τώρα που είναι έξω, που μπορεί να μην έρθουν στο σπίτι, να μην κοιμηθούν σε μένα. Αλλά και τις ίδιες αγωνίες, δεν μπορώ να πω αγωνίες, αλλά σκέφτομαι πώς θα οπλίσω τα παιδιά μου να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, να είναι πάνω απ' όλα με τα συναισθήματά τους και να κοιτάζουν στον καθρέφτη και να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όταν έχουν αυτά τα εφόδια δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Τώρα πώς το βλέπεις το μικρό που έγινε ηθοποιός, τον παρατηρείς, τον παρακολουθείς, του κάνεις έτσι συστάσεις του Μιχαήλ? Εγώ έχω ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα από πάρα πολύ νωρίς. Ότι είναι πολύ πιο ταλαντούχοι από μένα, πολύ πιο ταλαντούχα τα παιδιά μου. Οπότε τους θαυμάζω, καμαρώνω. Αν δω κάτι, θα το συζητήσω μαζί τους. Εννοείται ότι περιμένουν τη γνώμη μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιμένεις τη γνώμη και την άποψη των ανθρώπων που εμπιστεύεσαι. Σαφώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που δεν χαρίζεται εύκολα του να περιμένεις τη γνώμη από κάποιον που θέλει το καλό σου. Αυτό το έχουμε κερδίσει μετά. Πες μας μια παρατήρηση που έκανες στο Μιχαήλ βλέποντας, ας πούμε, το ρόλο του ή την υποκριτική του δυνότητα. Τι του είπες και πώς αντέδρασε εκείνος? Στα 3 μίλια του είπα στην αρχή ότι να αποβάλει, να το χαρεί. Καταρχάς ότι να το ζήσει. Να ζήσει την κάθε στιγμή, να χαρεί με τους συναδέλφους του, να χαρεί με όλους τους ανθρώπους που δίνουν όλη αυτή την ιστορία και να περάσει καλά. Και όσο πιο γρήγορα απαλλαχθεί και διώξει το άγχος και την πίεση του, πηγαίνοντας στα γυρίσματά του, τόσο καλύτερο θα είναι. Εσύ όταν κάνεις πρόβες, γιατί τώρα ετοιμάζεσαι την Παρασκευή, έχετε την πρεμιέρα σας, έρχονται εκείνοι να σου πούν: μπαμπά, αυτό εγώ δες το διαφορετικά. Μπαμπά, αυτό δες το και από αυτή την οπτική. Άλλαξέ το, διαμόρφωσέ το. Ναι, ναι. Ακούς τη γνώμη? Ναι, βέβαια, βέβαια. Και είχα και τη χαρά πριν από λίγες μέρες να έχω τον μικρό μου το γιο μαζί μου σε μία πρόβα, όπου μου έκανε και τις ανάλογες ερωτήσεις, παρατηρήσεις, συστάσεις ή ότι γιατί εκεί, ας πούμε, το αντιμετώπισες έτσι. Βλέπεις να παθαίνεις σκιαδαρέσει, γιατί παίζαμε πριν ένα βίντεο, Γεράσιμος. Ναι, ναι. Μπαίνουν και οι δύο. Στο θέατρο με τις δύο κόρες. Λοιπόν, οι κόρες του Γεράσιμου και της Μπέσης, όταν ήταν παιδιά, στο σχολείο που πήγαιναν, εγώ έκανα παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις. Και μου το έλεγαν τότε. Και τις βλέπω τώρα και τις ακολουθώ και λες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτά τα παιδιά. Είναι σαν να τα ξέρω, παιδί μου, από μωρά. Τι με ρώτησες, συγγνώμη. Όχι, αν βλέπεις και στο θέατρο να συνεργαστείς εσύ. Ναι. Με τον έναν ή με τον άλλον? Ναι. Έχω τη χαρά να έχω συνεργαστεί με τα παιδιά μου πέρσι τα Χριστούγεννα που κάναμε καριοθράφιστη. Ναι. Σε μια παραγωγή δική μου και παίζαν τα παιδιά μου, Μιχαλάκης ο Καριοθράφης και τον ήρωα, το μικρό ο Άρης. Το έχω ζήσει. Είναι πάντα, είναι τεράστια χαρά, παιδιά. Δεν περιγράφεται. Και είσαι και κοντά στα παιδιά. Πολύ, δηλαδή. Εγώ θυμάμαι, εκεί γνώρισα και τις σχέσεις σας και είδα πόσο δεμένοι είστε και με τον Μιχαήλ που είχατε πάει στον Globe Trotters. Ναι, στον Globe Trotters. Τι εμπειρία ήταν και αυτή. Φανταστική.
Ένα ασύλληπτο. Το Έζια το βλέπεις τώρα καθόλου? Έχει δεν κοινά... προλαβαίνω να το δω, γιατί και γενικά δεν έχω προλάβει να δω τίποτα, οτιδήποτε παίζει τηλεόραση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, έχω πρόβες, έχω τη σχολή μου που είμαι τα απογεύματα εκεί, φεύγω για πρόβα μετά, γυρνάω το πρωί. Έχουμε κάποια βίντεο με τα παιδιά που είναι διαφημιστικά. Ναι, ναι, τα βλέπουμε και στο TikTok και έχετε πολύ πλάκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλό, πολύ. Δηλαδή εκεί που εγώ γέλασα πολύ με το 1 και 2 και 3 και 4 και παιδιά. Και εμφανιζόντουσαν συνέχεια τα παιδιά. Να σε ρωτήσω, θα ξαναπήγαινε αν σου γινόταν μια αντίστοιχη πρόταση ένα παιχνίδι έτσι επιβίωση στο εξωτερικό, ένα Έζια, σου λέγα. Εντάξει, εννοείται. Μα αν είχα μαζί μου κάποιο ή την οικογένειά μου, όλοι αν γινότανε. Αλλά. Θέλει να νοικιάσετε ένα αεροπλάνο. Δεν γίνεται. Ένα Learjet τουλάχιστον. Ένα βανάκι, τέλος πάντων, κάπως να γίνει ένα tour. Λέω, βάζω ιδέες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, με χαρά, βέβαια, με χαρά. Σκάει τώρα τηλέφωνο. Ναι. Για το All Star. Ναι. Πρέπει να αφήσει την παράσταση. Και να διαλέξεις. Δεν θα πάω. Δεν θα πας, ε. Και στο πρώτο Survivor μου είχαν κάνει πρόταση, αλλά ήμουν σε παράσταση. Στις πρόβες πάλι, πριν ξεκινήσει. Και αρνήθηκα γιατί είπα ότι δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου. Είμαι ένας επαγγελματίας άνθρωπος και όπως επαγγελματίες άνθρωποι με περιβάλλουν και δεν θα ήθελα ποτέ κανένας να με αφήσει τα κρύα τα νερά και να σηκωθεί και να πει: εγώ φεύγω γιατί. Αυτό που διάβαζα όμως για την παράσταση Σεφερλή δεν ισχύει, ότι για τον Globusters έφυγες από παράσταση που ήταν με το Σεφερλή. Ποιο εγώ, ποτέ. Ναι, έτσι διάβαζε χθες. Ναι. Ότι του είπε σε ένα καμαρίνι ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Όχι, 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 ποτέ. Εγώ αρνήθηκα να πάω στο Survivor λόγω της παράστασης που παίζαμε τότε που ήμασταν ακόμα στις πρόβες. Θα στο δείξω μετά το άρθρο. Ναι, όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος, είναι ψέμα, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ σταμάτησα το καλοκαίρι, τον Απρίλιο του 2017 και στο Survivor πήγα το 2018. Μετά από 6 μήνες. Επιθεώρηση θα σε ξαναβλέπαμε, δηλαδή με τον Μάρκο, αν σου έκανε τώρα μια πρόταση που παίζει πολύ πετυχημένες παραστάσεις και επιθεωρείς και συνεργαστήκατε και πολύ πετυχημένα. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ή έκλεισε αυτό το κεφάλαιο για σένα? Δεν μπορούμε να πούμε στη δουλειά μας ότι κλείνει κάτι. Άλλωστε, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα αυτά που συνέβησαν, για όλα αυτά που έζησα. Έχω βάλει άλλες προτεραιότητες, είναι η αλήθεια, στη ζωή μου. Έχω και τη σχολή μου που δεν θα μπορούσα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και με τον Μάρκο και είναι πάρα πολλές ώρες, οι παραστάσεις, οι πρόβες. Οπότε μου δημιουργεί αυτή την αγωνία αν θα τα προλάβω όλα. Έχω τα παραμύθια μου τελευταία, βγάζω και βγαίνουν. Και ξέρεις, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να βλέπω ιστορίες μου, σκέψεις μου, τη γραφή μου στις βιβλιοθήκες. Ναι, ναι, ναι. Στα βιβλιοπολία. Παραμυθάκια και ιστορία, αν τα πάρετε για τα παιδάκια σας, είναι φανταστικά. Δηλαδή, τα ρίχνω μια ματιά χτες. Στέλιο, πες μου λίγο για την παράσταση αυτή. Ναι. Η οποία ξεκινάει την Παρασκευή. Είναι μια παράσταση που περνάει πολύ όμορφα μηνύματα. Ναι. Στο τέλος. Είναι η αλήθεια μιας κινητής κοινωνίας μας και είναι η αλήθεια από τον τρόπο, την οπτική σκοπιά που πρέπει να βλέπουμε πλέον όλοι οι άνθρωποι. Είναι ένα ζευγάρι αντρών, όπου εισβάλλει στη ζωή τους μια γυναίκα και τους ταράζει λίγο τα νερά. Έως πολύ τα νερά. Καλά, αυτό το κάνουμε. Το κάνουμε. Είναι για καλό. Ναι, είναι για καλό. Εκεί στην προκειμένη περίπτωση δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί διχάζεται ο φίλος του γιού μου, γιατί το ζευγάρι είναι ο γιος μου με τον Τζον. Εκεί διχάζεται ο Τζον και λέει τώρα περνάω, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχεται ερωτικά, ακριβώς με γυναίκα, ερωτικά. Οπότε λέει, τι κάνω τώρα. Μπερδεύτηκα. Περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ, αλλά περνάω πάρα πολύ ωραία και με τα γόρια και με το κορίτσι. Είμαι μπερδεμένος. Θέλω βοήθεια. Τότε έρχεται ο γιος μου και του λέει, ωραία, να συναντηθούμε όλοι μαζί, να βρούμε μία λύση. Στη συνάντηση όμως που κάνουν οι τρεις τους, ο γιος μου έχει καλέσει και τον πατέρα του. Εμένα. Κάνω τον πατέρα. Και πηγαίνω λοιπόν στο σπίτι για να βοηθήσω τον γιο μου να μείνει με τον φίλο του, με τον σύντροφό του. Εσύ θέλεις να διατηρηθεί το ζευγάρι, δηλαδή, επειδή ξέρεις ότι αγαπιούνται. Ναι, βέβαια. Θες να κάνεις ότι περνάει από το γιο σου να μην χωρίσει το ζευγάρι. Ακριβώς. Και αυτή ήταν η μαγεία του ρόλου και του έργου για μένα, η πρόκληση μεγάλη, το ότι στέκομαι δίπλα στη χαρά του γιου μου και αυτό με νοιάζει, αυτό με ενδιαφέρει. Και όπως είμαι και σαν άνθρωπος, δηλαδή, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και δεν πάω να του πω ότι ξέρεις, να κοίτα, αυτός βρήκε μια γυναίκα, οπότε ήρθε η ώρα σου, αγόρι μου, να βρίσκεις μια γυναίκα. Όχι. Ότι αγόρι μου θέλω να είσαι ευτυχισμένος και είμαι εδώ δίπλα να αντιμετωπίσουμε μαζί την αλήθεια σου, το πρόβλημά σου, για να είσαι και εσύ ευτυχισμένος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραίο, πολύ ωραίο μήνυμα. Και τα μάμια για την εποχή μας. Είχαμε την κουβέντα τη Σοφίας Βόσου προχτές και λέγαμε το ίδιο. Πόσο εξαιρετική στάση είναι από τους γονείς και πόσο σπουδαίο είναι να είναι δίπλα στα παιδιά τους με όποια τους επιλογή. Ναι. Όταν εκείνη είναι ευτυχισμένη.
Τα περνάμε οι γονείς, δυστυχώς περνάμε τις αγωνίες μας και τα προβλήματά μας τα παιδιά, νομίζοντας ότι δεν τα επηρεάζουμε, αλλά τα επηρεάζουμε σε πάρα πολύ βαθμό και πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη φιλοσοφία μας. Τα παιδιά μας δεν είναι μόνο απλά να πούμε στα καλά, πω πω εγώ είμαι ο γονιός, είμαι περήφανος, και στα κακά οι κακές οι παρέες, η κακιά η θεία ή οι κακοί οι φίλοι, αλλά πρέπει να αναλάβουμε και το κακό. Ότι εγώ, για να κάνει το παιδί μου κάτι κακό, ευθύνομαι πρώτα εγώ σαν γονιός και μετά να ρίξουμε τον μπαλάκι και τις ευθύνες αλλού. Και να διαχωρίσουμε λίγο ποια είναι το κακό από το καλό. Η ευτυχία ακριβώς του παιδιού δεν είναι κακό, από ό,τι και να προέρχεται, όπως και να εκφράζεται. Θέατρο. Θέατρο Broadway, Κοκ, Νικόλας Μπράβος, ο Θάνος Οκρομίδας, η Αθηνά Ηρωδίτου, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Διαμαντόπουλου, μουσικές Διονύσης Τσακνής. Υπέροχα πράγματα. Την Παρασκευή ξεκινάμε 21 του μηνός. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Θα έρθουμε να σας απολαύσουμε. Σε ιστορικό χώρο. Θα έρθουμε να σας δούμε. Στέλιο μου, αγαπημένες, ευχαριστώ πολύ. Να χαίρεσαι όλη την οικογένεια, το χαμόγελό σου, την καρδιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.